Σήμερα η κατάσταση στα νοσοκομεία της Βόρειος Ελλάδας νοσηλεύονται πάνω από 1.000 περιστατικά κορονοϊού και οι κλίνες ΜΕΘ λειτουργούν με 100% πληρότητα. Μεγάλο μέρος του υγειονομικού νοσούν, που αυτό σημαίνει ότι στις ήδη υποστελεχωμένες μονάδες έρχεται να προσθεθεί η καραντίνα των υγειονομικών, που βέβαια ο ΕΟΔΗ, χωρίς να έχει δώσει γραπτές οδηγίες, μιλάει ότι πρέπει να επιστρέφουν οι υγειονομικοί που το τεστ τους βγαίνει ακόμα θετικό, με τη δικαιολογία ότι το υγειονομικό φορτίο είναι χαμηλό και δεν μπορούν να μεταδώσουν. Το προσωπικό εργάζεται κάτω από μεγάλη εντατικοποίηση, έχοντας γίνει λάστιχο, αφού καλούνται να καλύψουν τμήματα στα οποία δεν έχουν εξειδίκευση. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι γιατροί ειδικοτήτων, άσχετα με το COVID, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην πανδημία χωρίς ουσιαστικά καμία εξειδίκευση. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού είναι συμβασιούχοι, όπου είναι οι όμηροι της προηγούμενης αλλά και αυτής της κυβέρνησης, που πραγματικά έχουν ρηχθεί στη μάχη, χωρίς να ξέρουν πια ποιο θα είναι το μέλλον τους. Οι εγκληματικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για την ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα κλειστά νοσοκομεία της πόλης μας, δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από επικοινωνιακά τερτύπια για το τάχα εμβόλιο που έρχεται του κορονοϊού. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ένα ΕΣΥ το οποίο, αν και γνώριζε, άφησε αθωράκιστο για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, χωρίς ουσιαστικές προσλήψεις, χωρίς κρεβάτια ΜΕΘ, χωρίς υπηρεσίες υγείας όπου μπορούν να απευθυνθούν ασθενείς με άλλες νόσεις. Όσο και αν προσπαθεί να πείσει, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους, μιλάει από μόνη της η ταλαιπωρία του λαού μας, και μετά από μεγάλες θυσίες από το πρώτο lockdown, του απευθύνει την ατομική ευθύνη για την κατάρτια που ζούμε. Δεν μιλάει όμως για τις εστίες υπερμετάδοσης, όπως είναι οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι, και εδώ καλούμε πραγματικά τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ να γίνουν περισσότερα, έτσι ώστε να γίνουν μαζικά τεστ σε όλους αυτούς τους εργασιακούς χώρους που πραγματικά παρακαλάνε οι εργαζόμενοι. Οι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής δεν τους δέχτηκαν ποτέ. Ίσα-ίσα στο αίτημα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα μιλάνε για ενοικίαση υπηρεσιών υγείας, αλλά κάτω από κρατικό κεντρικό σχεδιασμό θα έπρεπε να επιταχθούν όλες οι ειδικές δομές και το προσωπικό με πληρωμή των εργαζομένων στο ακέραιο από το κράτος. Εξάλλου, οι κλινικάρχες είναι αυτοί που βγαίνουν και κλαίγονται και λένε ότι δεν βγαίνουν οικονομικά, όμως εδώ να μην ξεχάσουμε ότι οι περισσότεροι έχουν αυτό το προσωπικό πάρα πολλούς μήνες απλήρωτο. Και τα νούμερα μιλάνε από μόνο τους και για τον προϋπολογισμό που κατατίθεται, όπου για τα δημόσια νοσοκομεία ο νέος προϋπολογισμός του 2021 είναι κατά 572 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο, και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάρχει μείωση κατά 39% μέσα σε ένα έτο. Όλοι μιλάνε για το τρίτο κύμα της πανδημίας, αλλά πέρα από αυτό να πούμε και για την οσιρότητα από τόσους ασθενείς που υπάρχουν, όπου έχουν αναβληθεί χιλιάδες χειρουργία, χιλιάδες τακτικά εξωτερικά ιατρία, που όταν αυτά θα χρειαστεί να επαναλειτουργήσουν, ρωτάμε την κυβέρνηση με τι προσωπικό, όταν ήδη το υγειονομικό προσωπικό πλέον είναι εξαντλημένο και έχει φτάσει στα όρια του. Και βέβαια δεν μας απαντάνε ποτέ για το χρόνιο αίτημα ένταξη στα βαρέα και αμφιβολά, φέρνοντας κιόλας αυτό το διασπαστικό πάλι που έκαναν και στο πρώτο, το επίδομα Χριστουγέννων να δοθεί επιλεκτικά σε κάποιες ομάδες εργαζομένων. Άρα πάλι κατηγοριοποιεί τους εργαζόμενους. Γι' αυτό αυτό που λέμε και αυτό που απαιτούμε μαζικά στις 26 Νοεμβρίου, μαζικά τεστ, ιχνηλάτιση και απομόνωση των κρουσμάτων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση χωρίς όλων των συμβασιούχων, κανονική επίταξη ιδιωτικού τομέα, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, επαναφορά 13ου μισθού. Καλούμε όλο το λαό να συμμετέχει στις 26 Νοεμβρίου, γιατί δεν είναι απεργία που αφορά μόνο τον κλάδο των υγειονομικών, είναι μια απεργία όπου αφορά πραγματικά τη ζωή όλου του λαού.